μιλάω για τον πιο ερωτικό ίσως ηθοποιό που έχει υπάρξει ποτέ, για το σύμβολο ανδρισμού που όλες οι γυναίκες τον έβλεπαν στις οθόνες τους και ήλπιζαν να το συναντήσουν κάποια στιγμή από κοντά ή να βρουν κάποιον παρόμοιο, που δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Για τον Ροντ Χάτσον συγκεκριμένα, ο οποίος αποκαλύφθηκε η σεξουαλική του ταυτότητα λίγο μετά το θάνατό του, όταν απεβίωσε το 1989 από AIDS. Εδώ τον βλέπουμε... Το 85. Το 85, συγγνώμη, ναι, φυσικά, το 85 από AIDS. Ουσιαστικά είχε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, γιατί του ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποκαλύψει ότι έχει προτίμηση στους άντρες, με αποτέλεσμα να κάνει και έναν γάμο. Αν μπορούμε να το του έλεγαν τώρα, παιδιά, πάμε πολλές δεκαετίες πίσω, έτσι. Μιλάμε τώρα για το 50, 60. Το 60. Εδώ τον βλέπαμε και με την Doris Day, που ήταν ένα ξέχαστο ζευγάρι σε καταπληκτικές ταινίες κομεντί. Αλλά τον έχουμε δει και δίπλα στη Σοφία, στην Elizabeth Taylor. Ένας άντρας, ο οποίος, παιδιά, μου έλεγε πραγματικά η μητέρα μου, γιατί σε εκείνα τα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτό το είδωλο. Μου έλεγε ότι όταν έμαθε, γιατί πέθανε από AIDS και τότε αποκαλύφθηκε ακριβώς το ότι ήταν γκέι. Έπεσε από το παγκάκι. Mm-hmm. Όχι γιατί σοκαρίστηκε, γιατί δεν το περίμενε. Δηλαδή ήταν το σύμβολο του ανδρισμού σε εκείνες τις δεκαετίες και δεν ήταν γνωστό. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Τότε όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια τέτοια αποκάλυψη και τα ξένα μέσα αποκαλούσαν αυτή την πράξη σε περίπτωση που γινόταν επαγγελματική αυτοχειρία, γιατί θα οδηγεί το συγκεκριμένος ηθοποιός σίγουρα στην διάλυση όλων των συμβολέων και την καταστροφή της καριέρας του. Βέβαια. Με αποτέλεσμα να οδηγηθεί να κάνει και έναν γάμο που μάλλον δεν ήθελε. Δηλαδή λευκό τελείως. Εικονικό. Είχε κάνει εικονικό γάμο. Ακριβώς. Έτσι ώστε να προστατεύσει την προσωπική του ζωή και να δείχνει προς τα έξω αυτό που επέβαλε τότε η κοινωνία. Εδώ βλέπουμε, εδώ είναι μια άλλη φωτογραφία, θέλω να πω για την κυρία Φίλιν Γκέιτς, η οποία ήταν η γυναίκα που παντρεύτηκε για 3 χρόνια. Και εδώ βλέπουμε τον Λι Γκάρλιγκτον, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο μεγάλος έρωτας της ζωής του. Και αποκαλύφθηκε αργότερα στη δική του βιογραφία που είχαν γράψει διάφοροι, ότι ήταν ο μόνος άνθρωπος που αγάπησε μετά τη μητέρα του. Και το συγκλονιστικό όλης αυτής της ιστορίας που αποκάλυψε ο κύριος που βλέπουμε όλοι εκεί, που ήταν ο μεγάλος έρωτας του Χάτσον, ήταν ότι αναγκαζόντουσαν να φεύγουν ταξίδια στο εξωτερικό για να μπορούν να ζήσουν σαν άνθρωποι τον έρωτά τους, βγάζοντας φωτογραφίες ο ένας τον άλλον, χωρίς την παρουσία του δεύτερου μέσα στις φωτογραφίες. Δηλαδή, υπήρχαν μόνο φωτογραφίες που ήταν μονάδες μέσα οι άνθρωποι. Και αυτή ήταν η μοναδική φωτογραφία που τους αποτυπώνει μαζί στη Νέα Ορλεάνη, όπου και είναι το αποδεικτικό στοιχείο τέλος πάντων της σχέσης τους. Μια πολύ ωραία ιστορία αγάπης και σκέφτομαι και πόσο δύσκολα περνούσαν οι άνθρωποι, γιατί απλά δεν μπορούσαν να εκφράσουν το μέσα τους. Εδώ ακόμα καταπιέζονται άνθρωποι που είμαστε και εν έτη 2023. Πόσο μάλλον τότε, δεκαετίες 50-60, όπως είπες Μάριον, νομίζω ότι υπήρχαν πάρα πολλά ταμπού όσον αφορά τις ερωτικές σχέσεις και όσον αφορούσε και την σεξουαλική ταυτότητα του καθατόμου. Το φοβερό ήταν ότι για αυτόν τον άντρα δεν ήταν γνωστό επί δεκαετίες. Δηλαδή, πραγματικά, μόνο ο θάνατός του, γιατί τότε το AIDS ήταν συνυφασμένο, ταυτισμένο με την ομοφιλοφιλία. Ναι. Και εκεί έγινε η αποκάλυψη. Και αυτό σας λέω ότι είχε συγκλονίσει πραγματικά. Ναι. Τις γυναίκες εκείνες της εποχής και πώς τον είχαν ζήσει όλα αυτά τα χρόνια έτσι ως ένα είδωλο αρενοπότητας και ανδρισμού. Που πέθανε νομίζω από αυτή την ασθένεια, έτσι, από τους πρώτους. Ήταν η περίπτωση γνωστού ηθοποιού που έφυγε από AIDS. Το δυσκολότερο απ' όλα είναι ότι πρέπει να μπεις και σε μια διαδικασία που δεν σου ταιριάζει καθόλου. Δηλαδή να παντρευτείς μόνο και μόνο για να μην σε δείχνουμε το δάχτυλο και ακόμα χειρότερα να χάσεις και τη δουλειά σου. Βέβαια, όταν είσαι τόσο μεγάλο στάρ, ας πούμε, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις τους γύρω σου.